τους είχε παραλάβει από τη Χαλκιδική και είχε προορισμό το αεροδρόμιο Μακεδονία, από όπου με πτήση τσάρτερ θα επέστρεφαν στην πατρίδα τους. Στην Καρδία όμως ο οδηγός του λεωφορείου έχασε τον έλεγχο, προφανώς λόγω της ολισθηρότητας του δρόμου και σύμφωνα με εκτιμήσεις της αυξημένης ταχύτητας, με αποτέλεσμα, όπως είπες και εσύ, 4 άνθρωποι να χάσουν τη ζωή τους και οι υπόλοιποι να μεταφερθούν τραυματισμένοι στα νοσοκομεία Αχέπα και Γεώργιος Γεννηματάς. Ένας από τους τραυματίες νοσηλεύεται διασωληνωμένος στη μονάδα εντατικής θεραπείας του ΑΧΕΠΑ, ενώ άλλοι δύο χειρουργήθηκαν και νοσηλεύονται σύμφωνα με πληροφορίες εκτός κινδύνου. Στο ΑΧΕΠΑ συνολικά νοσηλεύονται 6 ελαφρά τραυματίες και άλλοι 3 σε σοβαρή κατάσταση, ενώ στο Γεώργιος Γεννηματάς 13 άτομα νοσηλεύονται, εκ των οποίων 4 παιδιά. Νωρίτερα πήραν εξιτήριο 20 άτομα. Όσοι επιβάτες τώρα δεν έχριζαν νοσηλείας, μεταφέρθηκαν σε ξενοδοχείο της πόλης. Αυτό, Ειρήνη, που συγκλώνησε τους διασώστες, είναι ένας 36χρονος πατέρας που ξεψύχησε αμέσως μόλις έσωσε το παιδί και τη γυναίκα του. Έτσι ακριβώς. Συγκλονιστική είναι η μαρτυρία του διασώστη, Ειρήνη, που ήταν στο σημείο του τραγικού δυστυχήματος. Να ακούσουμε τι είπε. Χάος κυριολεκτικά. Ο κόσμος έκλαιγε, κορμιά πεταμένα στην άσφαλτο, μέσα στα αίματα. Το πιο τραγικό από όλα φυσικά ήταν ένα παιδάκι που είδαμε την ώρα που ήρθαμε. Ένας πατέρας το έβγαζε έξω και τη μητέρα, και μόλις έβγαλε το παιδάκι και το ακούμπησε κάτω στην άσφαλτο, έπεσε και από ό,τι διαπιστώσαμε μέσα σε δευτερόλεπτα ήταν νεκρός.